Εδώ βρισκόμαστε σε ένα χώρο του Μεντρεσέ, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ώστε να διατηρηθούν οι αναμνήσεις από τους προγόνους μας, από αυτούς που γύρισαν πονεμένοι από τις πατρίδες τους και εδώ προσπάθησαν να φτιάξουν τη ζωή τους από την αρχή, φέρνοντας όμως και κομμάτια της ζωής τους από εκεί. Εδώ μπορώ να σας δείξω κάποια μορουδιακά που όλες οι γυναίκες μπορούμε να αναγνωρίσουμε, τα ζυπουνάκια, τις ποδίτσες, τις αλιαρίστρες, τα φυλαχτά. Αυτή η γυναίκα λοιπόν που δεν κατάφερε να έρθει στην Ελλάδα ζωντανή, είχε έρθει ο γιος της όμως, ο οποίος κινδύνευε να πάει φαντάρο στην Τουρκία. Αποχαιρέτησε λοιπόν τη μητέρα του και ήρθε στην Ελλάδα. Όταν τα πράγματα ζόρισαν εκεί, αυτή η γυναίκα μπήκε σε ένα καράβι, παίρνοντας μαζί της ό,τι πολύτιμότερο μπορούσε και θεώρησε πολύτιμο να φέρει μαζί της αυτά τα μορουδιακά του μοναδικού της παιδιού μέσα σε αυτό το ντορβά με τα αρχικά της και ντυμένα απ' έξω. Χαρίκλια Γαβριλίδου το όνομά της. Όταν ο γιος της πήγε να την παραλάβει από τον Πειραιά, ερχόμενη με το πλοίο, κατάφερε να την πάρει νεκρή. Αυτά ήταν τα αντικείμενα που του μείνανε. Τα είχε μέσα σε ένα μπαούλο και κατά καιρούς άνοιγε τον μπαούλο και μιλούσε πάνω από αυτό. Το τι έλεγε, αυτός το ξέρει και εμείς μπορούμε να το φανταστούμε. Το παπλωματάκι του, τα μαξιλαράκια της φιγούρας, το μαξιλάρι, τα σεντονάκια. Όλα αυτά ήρθαν λοιπόν εδώ και εμείς τα φέραμε σε αυτό το χώρο για να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε, να θυμόμαστε εμείς, να μάθουν τα παιδιά μας πώς αυτοί οι άνθρωποι και κάτω από ποιες δυσκολίες και συνθήκες κατάφεραν να επιβιώσουν, να φτιάξουν τις οικογένειές τους από την αρχή και να δημιουργήσουν σπιτικά, όμορφα και περιποιημένα όπως τα συναντάμε σήμερα. Και εδώ μπορώ να σας δείξω ένα κέντημα. Ένα κέντημα με ένα ρητό που χαρακτήριζε τη ζωή τους στην εποχή τους, το πεπρωμένο φυγήν αδύνατον. Και ντυμένο με υπέροχη γαλονιά, πάνω όμως ένα ύφασμα που αν μπορείτε να το δείτε, είναι φτιαγμένο από κομμάτια γερού υφάσματος, από παλιά υφάσματα που είχαν. Λόγω που όπως καταλαβαίνετε δεν υπήρχε δυνατότητα αγοράς καινούριου υφάσματος. Έχει βάλει όλο αυτό το υπέροχο κέντημα για να καταγράψει κάτι που τη χαρακτήριζε. Αυτό λοιπόν το έχουμε εδώ σε αυτό το τοίχο για να το βλέπουμε μόλις μπαίνουμε. Είναι λίγο στενάχωρο σαν ρητό το πεπρωμένο φυγή αδύνατο, αλλά ίσως πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους το πίστευαν πραγματικά ότι έτσι ήταν. Εδώ λοιπόν υπάρχουν φωτογραφίες αυτών των ανθρώπων που ήρθαν από εκεί και κατάφεραν να επιβιώσουν σε αυτή την καινούρια πατρίδα. Είναι η γενιά που ήρθε και από κάτω ακολουθεί η γενιά των νέων ανθρώπων που βγήκαν από αυτούς. Νεάπολης είναι το αρχαιότερο όνομα της πόλης της Καβάλας που ιδρύθηκε στον οχυρό βράχο της Χερσονήσου, ο οποίος έχει σήμερα το όνομα της Παναγίας από την ομώνυμη εκκλησία της πιο παλιάς συνοικίας της πόλης. Ξεχωρίζοντας από τη χαμηλή βουνοσυρά του συμβόλου, η Χερσόνησος αυτή προχωρά τόσο βαθιά στη θάλασσα ώστε μοιάζει με νησί. Τα αρχαιότερα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή ανάγονται στην ύστερη νεολιθική εποχή. Πράγματι, στο μέσο της κοιλάδας που απλώνεται στα ανατολικά της, στην κορυφή χαμηλού λόφου, στη θέση Περιγιάλη, κοντά στη θάλασσα, επιφανειακές αρχαιολογικές έρευνες και μικρής έκτασης ανασκαφή έχουν εντοπίσει δείγματα αυτής της πρώιμης εγκατάστασης, θραύσματα κυρίως χειροποίητων αγγείων που χρονομολογούνται στην ύστερη νεολιθική εποχή και στην πρώιμη εποχή του Χαλκού. Στην ίδια βραχώδη Χερσόνησο της Παναγίας, σε διαταραγμένα στρώματα ιστορικών χρόνων εμφανίζονται ενδείξεις κατοίκησης της πρώιμης εποχής του Σιδήρου. Εδώ λοιπόν, σε αυτό τον τόπο, βρίσκει κανείς την ιστορία του τόπου, την διαχρονική ιστορία του τόπου. Η παλιά πόλη της Καβάλας, 7ος 1ου Χριστού αιώνας έως 20ος αιώνας. Ο χώρος, οι άνθρωποι, τα τεκμήρια της ιστορίας.
μια θαυμάσια έκδοση του εξωραϊστικού πολιτιστικού συλλόγου «Το Κάστρο». Μια έκδοση σε επιμέλεια των ανθρώπων της ιστορίας της πόλης. Το χαρακτηριστικότερο μνημείο της Καβάλας, η Ακρόπολη, εδώ στο Φρούριο, μαζί με τις καμάρες, το υδραγωγείο, είναι τα σημεία τοπόσημα της πόλης. Ανοικοδομήθηκε το πρώτο μισό του 15ου αιώνα, πάνω στα κατάλοιπα της Βυζαντινής Ακρόπολης της Χριστουπόλεως. Το παλαιότερο τμήμα της, ο εσωτερικός περίβολος, κτίστηκε το πρώτο μισό του 15ου αιώνα και περιλαμβάνει τον κεντρικό κυλινδρικό πύργο, την αποθήκη τροφίμων και πυρομαχικών, το φυλάκιο και την δεξαμενή νερού. Ο εξωτερικός περίβολος κτίστηκε λίγο μετά το εσωτερικό ή κατά μία άλλη άποψη στο διάστημα από το 1530 έως το 1536 και ενισχύεται από έναν προμαχώνα και τρεις πύργους. Στον εσωτερικό περίβολο σώζονται η αποθήκη πυρομαχικών και τροφίμων, η γνωστή φυλακή, η δεξαμενή νερού, το φυλάκιο, ο κεντρικός κυλινδρικός πύργος με πανοραμική θέα πάνω από την πόλη. Ο εξωτερικός περίβολος του κάστρου, που όπως είπαμε χτίστηκε το διάστημα 1530 με 1536, ένωνε την Ακρόπολη με τα περιμετρικά τείχη της Χερσονήσου και οχύρωνε την πιο χαμηλή πλευρά του λόφου προς την πλευρά του λιμανιού. Σε αυτόν υπάρχουν οι δύο πύλες εισόδου στην Ακρόπολη. Κάστρο κτίστηκε σε εποχή που δεν χρησιμοποιούσαν πυρίτιδα και προορίζονταν να αντισταθεί σε επιθέσεις με τόξα, βέλη και ξύφη. Έτσι στα κατοπινά χρόνια δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις νέες τεχνικές του πολέμου και είχε μικρή αμυντική ισχύ. Για αυτούς τους λόγους και επειδή δεν υπήρχε μεγάλος κίνδυνος εξωτερικών επιθέσεων, από το 1700 και μετά έπαψε να αποτελεί αμυντικό κέντρο της περιοχής, έγινε όμως τόπος εξορίας και φυλάκισης υπηκόων του Σουλτάνου. Πυκνοκατοικημένη η συνοικία της Παναγίας. Δέχτηκε περισσότερο πληθυσμό μετά το 1922. Τα σπίτια ένα δίπλα στο άλλο. Μικρή δρόμη. Ταυτόχρονα όμως μεγαλύτερο δέσιμο των κατοίκων σε αυτήν εδώ την περιοχή. Την παλαιότερη συνοικία της πόλης. Συνοικία της Παναγίας. Η παλαιότερη περιοχή της πόλης. Εδώ σε αυτήν την Χερσόνησο. Εμβληματικό το κάστρο της πόλης. Η εκκλησία της Παναγίας. Τα άλλα ιστορικά μνημεία. Σε αυτόν εδώ τον τόπο έχουν σμίξει στους αιώνες που πέρασαν πληθυσμοί,
διαφορετικής εθνότητας, αλλά και θρησκείες. Παναγία, το τοπόσημο της Καβάλας.